Από τα κατεχόμενα εισέρχεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας η συντριπτική πλειοψηφία των παράτυπων μεταναστών, σύμφωνα με τη Λευκωσία που κατηγορεί την Άγκυρα ότι εργαλειοποιεί υπηκόους τρίτων χωρών. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρθηκε σε εκατοντάδες περιπτώσεις ατόμων που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για τα κατεχόμενα, όπου εγγράφονται σε φερόμενα κολέγια και κατόπιν διασχίζουν την πράσινη γραμμή. Να αναφέρω το ανησυχητικό ποσοστό του 95% που αφορά στους αιτητές ασύλου που εισέρχονται παράνομα από τα κατεχόμενα. Η πλειοψηφία των παράτυπων μεταναστών που διασχίζουν την πράσινη γραμμή χρησιμοποιούν τη λεγόμενη φοιτητική βίζα. Η φοιτητική βίζα είναι μακράν ο πιο δημοφιλής τύπος βίζας και το ποσοστό για το έτος 2023 έχει ξεπεράσει το 70%. Σε συνέχεια των πιο πάνω σημείων είναι αποδεδειγμένο ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τις μεταναστευτικές ροές, διευκολύνοντας την άφηξη υπηκόων τρίτο χώρο στην Κύπρο. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών αποδεικνύουν πως εδώ και 7 χρόνια η Κύπρος παραμένει σταθερά η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υψηλότερο αριθμό νέων αιτήσεων ασύλου αναλογικά με τον πληθυσμό της. Το τελευταίο τρίμηνο πάντως έχουν μειωθεί τα αιτήματα ασύλου και έχει επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων. Επιπλέον έχουν αυξηθεί οι επιστροφές μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους και οι μετεγκαταστάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.